προερχόμασταν από τρεις συνεχόμενες ήττες. Μια καλή ομάδα πρέπει να διαχειρίζεται και να αντιδράει σε τέτοιες καταστάσεις. Είχαμε πει με τα κορίτσια ότι αυτή την διάθεση θα έρθει. Σήμερα μπήκαμε στο γήπεδο να παίξουμε με τα Μελίσσα, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι στη δεύτερη θέση και διεκδικούν την άνοδο. Η ομάδα σήμερα έβγαλε αντίδραση, έδειξε χαρακτήρα, έδειξε ότι το παιχνίδι το ήθελε πολύ, το παιχνίδι το πήρε και στο τελευταίο out καταφέραμε να ισοφαρίσουμε και τη διαφορά που είχαμε χάσει στο πρώτο γύρο. Συγχαρητήρια στα κορίτσια για αυτή τη μεγάλη νίκη. Εύχομαι καλή συνέχεια στα Μελίσσια. Παίχτηκε ένα πολύ ωραίο μάτσο από άποψη διακύμανση του σκορ σήμερα εδώ στο Ζωγράφο. Δυστυχώς η ομάδα μου έχασε, γιατί δεν ήμασταν 100% όλες οι παίχτρες συγκεντρωμένες και πρέπει να βρούμε μια λύση για το πώς θα συνεχίσουμε τώρα, γιατί παίζουμε ένα μάτς με τον Κρόνο. Για μας βαθμολογικά δεν έχει χαθεί κάτι. Αν κερδίσουμε τα τρία επόμενα μάτς και πάρουμε και τη διαφορά με τον Κρόνο, παλεύουμε ακόμα για τη δεύτερη θέση. Δεν ήταν ο στόχος μας από την αρχή της χρονιάς, αλλά εφόσον κάναμε μια πορεία που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να το διεκδικούμε, θέλουμε να παίξουμε στα επόμενα παιχνίδια όσο γίνεται καλύτερα και να κερδίσουμε, αν γίνεται τον Κρόνο, και μετά νομίζω δεν θα ξαναχάσουμε. Τώρα όσον αφορά στο σημερινό μάτς, η ομάδα της Ζωγράφου ήταν πολύ παθιασμένη. Έπαιξε ό,τι μπορούσε καλύτερο. Συγχαρητήρια. Εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε τι εμείς δεν κάναμε καλά και να το διορθώσουμε γρήγορα. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και γίνεται και πολύ καλή δουλειά. Εμείς σήμερα, πριν ξεκινήσει το μάτς, ξέραμε ότι έπρεπε να δώσουμε μια πολύ δυνατή μάχη. Τέλει επικρατήσαμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, για τις συμπαικτριές μου. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλες. Προερχόμαστε από κάποιες πολύ κακές ήττες και δεν μας πήρε από κάτω και αυτό είναι τρομερά σημαντικό. Ελπίζω και εύχομαι στις επόμενες τρεις αγωνιστικές που έχουμε να τελειώσουμε όλες υγιείς και να συνεχίσουμε γερά και δυνατά για όσο πάει.